Ο κύριο τον Ιωάννη. Να σα πω για να τελειώσω. Εγώ έχω δύο αγόρια. Προτιμάω λοιπόν να τα δω στην κάρτα. Χριστό. Μα την Παναγία παρά να τα δω βρούμητα και τα πηδάνε. Φτάνει αυτό. Δεν του φτάνει αυτό, κύριε Παγκόσμιο. Όλα μου τα χρόνια είμαι με τι αδερφούλε. 40 χρόνια με τι αδερφέ. Είναι φίλοι μου. Αλλά εγώ δεν έχω παίξει ποτέ. Τα γόρια σα δεν έχω παίξει. Ποιο χαίστηκαν για τι σκέφτε εσεί για αυτά. Θα κάνουν ό,τι θέλουν και μπρούν. Δεν με νοιάζει, με νοιάζει όμω αυτό να προστατεύσω τα παιδιά. Δεν μπορώ να βλέπω στην τηλεόραση για να με ρωτήσω ένα μικρό παιδί να μην παντρεύει το θείο μου Γιώργο και να του πω ποιο είναι παιδί. Να μην πω τον Μίτσο, να μην τον πω. Μα είναι ξεψίποτα όλα αυτά που λέτε. Τι μου λέτε τώρα, πάτε αδικαιολογήσετε. Κοινωνία χρόνια προστατεύει τους ομοφυλόφιλους. Τους έκανε υπουργούς, τους έκανε τους ποτάδες. Τι έβαλα τους γραμματείες. Πρέπει να κάνουμε και γάμο. Μάγες. Πολλά πράγματα. Εμένα όχι φίλοι μου. Αλήθεια, το ξαναλέτε. Θέλω τα παιδιά στην κάσα. Στην κάσα παρά τα δω να πηγιώτε. Στην κάσα. Γιατί μου λέτε τώρα, όχι εγώ. Μισή Ελλάδα. Κρίνετε τώρα, να βλέπω το παλικάρι να το πηδάνε στα τέσσερα. Στην κάψα να το δω μια και έξω. Πάμε όλοι, παιδιά πάμε. Έλα, δύο, καλά. Τι να πάρει παγιώνουμε, τι είναι ο καμπύρινος. Τι μου λέτε, μιλάτε με τόση άνεση όλοι. Δεν με τρομάζει. Περάσου είναι το πρόβλημα. Η κοινωνία έχει στεγανά. Αργύρια, όταν έρθει η ώρα σου θα την πεις τη γνώμη. Θα προστατεύσαμε στις γειτονιές αλήθεια αυτά τις μανάδες τους. Δηλαδή τι πρέπει να δούμε τώρα, να λέμε, ρε Γρηγόρη, να θέλουμε να λέμε ότι μπράβο που παντρευτήκατε ρε Πουστή. Μα είναι δυνατόν. Δεν θα κλαίμε. Λοιπόν, θα σας βγάλουμε στην τηλεόραση. Σας έκοψε κανείς τα δικαιώματα. Εννοεί, όχι δεν μας το έκοψε. Δεν μας τα έδωσε και δεν μας τα έκοψε. Ποια δικαιώματα στο κύριε Μαρκό, στο Μονίδακα μου κάνει. Αργύριε, αργύριε, ένα λεπτό. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Ας το τέσπωσε. Ένα, ωραία, ένα λεπτό. Όχι, δεν θα πάρει κανείς το λόγο. Πλάκα μου κάνει. Θα ζητήσω όμως, θα ζητήσω μια χάρη. Δεν θέλετε να συμμετέχετε στην κουβέντα, μπορείτε να κάτσετε απέναντι να τη βλέπετε. Όχι, δεν είπα να μην γελάσετε. Αλλά θέλω σας παρακαλώ πολύ, σεβόμενοι ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν όρεξη να κουβεντιάσουν, να ηρεμήσουμε. Να πάμε εκεί που θέλετε. Να γελάσουμε. Όταν έρθει η ώρα σας. Αφού όλοι είναι παχυδιάριδες. Και αν δεν έχουν κάτσει από κάτω, έχουν κάτσει στα πλάγια. Είναι παιχνιδιάρης και δεν είναι κανένα. Όσοι δεν είναι κατά, είναι όλοι παιχνιδιάρης. Αλλά τώρα στο. Λοιπόν, σε πάνω λίγο. Μια λέξη. Όχι, θα τα βλέπω τα καμαρώνια τα παιδιά μου. Τι λέμε, ρε. Και ως παπάς, και ως παπάς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, πιστεύω ότι αν δεν. Εγώ είμαι μέσα σε όλα, δεν τρέχει τίποτα, σε όλα μέσα. Μην με ενοχλείτε όμως τα παιδιά μου και μην τα βάζετε ιδέες. Είστε εσύ, ότι μπορεί να έχετε μια άλλη επιλογή, χι, ψι, φι. Δεν γίνεται ούτε ο άλλος που είναι 13. Έχω δύο γιους και κρατά το κομμάτι μου, κρατά το στο στόμα μου. Αυτό είναι η οικογένειά σου. Και είμαι μέσα σε όλα, πρόσκου. Μιχαλή. Και με τις ευχές μου για θέματα. Δεν μπορεί κανείς να σου πει. Για τις ευχές μου, για καλούς απογόνους, για τους γάμους, για αυτό έβαλα. Δεν μπορεί κανείς να επέμβει στην επικοινωνία που έχεις με τα παιδιά σου. Και αυτό είναι η κοινωνική καλή. Μα πώς θα γίνει να μπορεί να βάλουμε ένα κοινωνικό διάλογο. Κοινωνικό διάλογο 5 χρονών, τι να τον πω εγώ που βλέπει και φιλιώνει. Μα με μένα μιλάς αυτή τη στιγμή. Ρε εγώ μου φαντάζει εμάς με μουστάκια γλωσσόφιλο τώρα να πούμε και να χαϊδευόμαστε. Τι να πει το παιδί. Θες να σου απαντήσω. Ρε μου καλά ξηγές. Έλα σου πω. Όχι, πάμε ένα λεπτό. Μια τελεία. Μια ανωτελεία. Όχι, αυτό είναι η αίσθησή μου. Κάντε του πίσω την παιδιά του τελεία. Τι ρωτά καλέ. Αυτό θα βούμε. Φλάκα με κάνει. Οι ομοφυλόφιλοι λοιπόν προσπαθούν να κρυφτούν. Ο άλλος δρόμος είναι η εκκλησία. Γίνονται αρχιμανδρίτες. Τους εκεί πέρα δικαιολογούνται διότι δίνουν την απάντηση στο ερώτημα που κανείς δεν τους υποβάλλει. Γιατί δεν έχεις παντρευτεί. Λοιπόν, προσχωρούν λοιπόν εκεί για να βρουν κρυψώνα. Όπου τους υποδέχονται οι παλαιές κλάσεις και τους βοηθούν στη σταδιοδρομία. Ακριβώς. Και φτιάχνουν για αυτές τις ιστορίες. Στο ζευγάρι το ομοφυλόφιλο, ποιος από τους δύο έχει περίοδο. Κάτσε κάτω. Αυτό δεν έχει. Απίστευτε. Να ξέρουμε ποιος έχει την έμεινο ρίση. Ένα λεπτό.
το πράγμα. Λέω, εγώ δεν είμαι σαν τα άλλα αγοράκια. Εγώ θέλω αγοράκια, δεν θέλω κοριτσάκια. Πολύ σεβαστό πράγμα. Αυτό το πράγμα άναψε μέσα μου σαν ένα φως. Εσύ στη μέση. Είσαι ασθενής. Διότι να μας το πει ο γιατρός, είμαστε εμείς. Πώς γίνεσαι αόματος, πώς γίνεσαι χρυσός. Είναι μια αρρώστια της φύσης. Συγγνώμη, μα δεν είναι φυσιολογικό. Με συγχωρείτε. Ποιον είναι το φυσιολογικό. Δεν είμαι εγώ λιγότερο άντρας από σένα. Κατάλαβε το. Σωστός. Μην τρελάνεις τώρα. Ναι, να σε τρελάνω. Και μία μου τα λες. Συγγνώμη, δεν είσαι φυσιολογικός, αδερφέ. Χαρά φυσιολογικός άντρας είναι. Πώς γίνεται αυτό, γιατί η αντρική σεξουαλικότητα δεν είναι ένα πράγμα, κατάλαβε το. Είναι δύο. Ωραία, αυτό είναι μια αρρώστια λοιπόν. Δεν είναι αρρώστια. Πώς θα το κάνουμε αρρώστια είναι. Μα δεν είναι αρρώστια, ρε συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν είναι ασθένεια αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι παραφύση αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι. Γιατί φύση το γιατί. Γιατί αδερφές είμαστε, αλλά μετά από λίγο πες μου κάτι. Σε πόσα χρόνια θα γίνει ένα τέτοιο πανέμιο. Μην το ξέρεις αυτό. Σε χρόνια είπα, σε χρόνια. Μετά από λίγο. Να σου πω κάτι, άντρα, δεν είμαι. Να σου πω, άντρα, εγώ με 67 χρόνια μην αγριεύεις, κάτσε γιατί είσαι καλό παιδί. Φαντάσου λοιπόν τώρα ένας γκέι ο οποίος είναι σε πολύ προχωρημένη ηλικία, που κατεβαίνει κάτω στην Κουμουνδούρου και παντρεύεται ένα πιτσερικά 18 χρονών. Και μετά από δύο χρόνια 10 κορών. Τι θα έχουμε, μια χείρα 18 χρονών. Θα γεννήσουμε έτσι. Συγγνώμη. Αυθόρμητος. Αν η χείρα είναι γυναίκα, σου βολεύεις. Ανάποδο και δεν άκου. Εμένα τι με πειράζει. Ξέρω ότι είναι μια ιδιαιτερότητα, ένα λάθος της φύσης. Εγώ το θεωρώ ασθένεια. Από την αρχή εγώ που είπα. Από τα δικά μου τώρα, δεν σου πει. Λέω όμως ότι αυτό είναι ένα 10, 20, 30%. Στην πορεία όμως, εάν δώσουμε τέτοια δικαιώματα και τέτοια παραδείγματα στα παιδιά που έρχονται από πίσω, είναι πιο εύκολο να γίνουν. Μην νομίζεις ότι μόνο από τη φύση τους γίνονται. Βιάζονται παιδιά, γίνονται με το ζόρι. Βιάζονται και τους αρέσει και... Όχι, τα βιάζονται κάποιοι πιο μεγάλοι. Επειδή τα βιάζουν τους αρέσει και γίνονται ομοφυλόφιλοι. Τι να κάνω. Τότε δεν είναι βιασμό. Τι να κάνω, άμα το κάνει μια φορά ένας, δύο φορές, τρεις φορές τρέπεται ένα παιδάκι. Το φάει πρώτη φορά, δεύτερη, τρίτη. Α, πρέπει να το αρέσει μετά. Ξέρω ότι άκα που βιάζονται τους αρέσει. Δεν το ξέρω αυτό. Λέω όμως ωστόσο ότι με αυτόν τον τρόπο τώρα, με την εξέλιξη αυτή όπως έχει παρουσιάσει και μου φέρετε παράδειγμα τι κάνει στη Σουηδία και δεν με νοιάζει μετά. Εκεί. Και τι έκανε ένας δήμαρχος. Με νοιάζει ότι... Τι γινόταν στην Ελλάδα θέλετε. Όχι, δεν με πειράζει τίποτα να ζήσω μαζί δυο άνθρωποι να περνάνε καλά να κάνουν ό,τι θέλουν. Με πειράζει αυτή η δημοσιότητα που δίνεται. Αν είναι κρυφή. Έτσι. Αν είναι κρυφή. Ναι. Και είναι ένα κακό παράδειγμα για τα παιδιά που έρχονται από πίσω γιατί πιο εύκολα... Και δεν θέλω να πιστεύω ότι φταίει μόνο η φύση. Δεν είναι κολλητικό. Δεν είναι μόνο. Είναι κολλητικό. Α, έτσι. Έτσι, κολλητικό είναι. Σου λέει να τη ρίξα ένα σκόνη καμιά φορά. Ναι. Τι σκόνη. Μου ανέβησε μια θεωρία στον πόλεμο με το Ιράκ ότι ρίχνανε πουστόσκονη οι Αμερικανοί από πάνω για να λιώσουν την ελληνική κοινωνία. Δεν πάει να βγει, τα έχει. Νομίζω ότι είναι στους γονείς το πρόβλημα. Αντί να τους δείξουν το φεγγάρι ότι είναι εκεί, τους το δείχνουν έτσι. Και εκεί υπάρχει, τους το δείχνουν λάθος. Στις γονείς είναι το πρόβλημα. Και το ίδιο φίλο τώρα. Και να παντρεύονται και να φύγουν και να φοβούν. Είναι συγκαμένο το πράγμα. Είναι συγκαμένο το πράγμα. Είναι συγκαμένο. Κοίτα ρε πούστη εδώ. Συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι αναβολιαζόμαστε. Είστε αναβολιασμένοι, αναβολιαζόμαστε. Τι είναι θέμα αυτό τώρα με βλέπεις να φύγω. Για να ρωτήσω. Να φυγηθώ γιατί το θέλω. Μέσα στο σπίτι μου είναι εκεί. Δεν είναι εκεί. Το φεγγάρι είναι εκεί. Δεν είναι εκεί. Κύριε Παργυρόπουλε, για να φιληθούν πρέπει να είναι παντρεμένοι. Όχι ρε παιδί μου, η δημοσιότητα με χαλάει εμένα. Και μένα το ίδιο κάνω ό,τι θέλεις μέσα. Μα δεν είπε κανένας τα κανάλια να πάνε στην κύριο. Είσαι... Αυτό είναι. Δεν είπε κανένας τα κανάλια να πάνε στην κύριο. Κύριε Δαφλόπουλε, το φεγγάρι είναι εκεί. Δεν είναι εκεί. Το είπανε, το είπανε. Άντε βρε κοριτσάκι μου, κάνει καριέρα σου όπως την καριέρα σου. Θα μπεκιά σου κάνει κανένα παιδί πρώτα και μετά τα λέμε. Δεν καταλαβαίνει κανένας. Ακούστε με, σας λέω. Εγώ είχα ομοφυλόφιλο τσιγκάνο κόμμα. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά στο αν είναι κληρονομικό. Εγώ είχα ομοφυλόφιλο τσιγκάνο κόμμα. Δημήτρη είπαμε έτσι. Ναι, ναι. Έχω μια περιέργεια όπως και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος έχει την περιέργεια. Έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Παντρεύτηκε ένα ζευγάρι. Ναι. Υπάρχει
άντρας και γυναίκα, υπάρχει κάποιος που είναι ο επιβήτορας, υπάρχει κάποιος ή είναι... Το είπα σε συνέντευξή μου, δεν υπάρχει όμως τα καλής που είναι δίπλα σας. Όχι, όχι, ειλικρινά σου λέω, μπορεί να μην το πρόσεξα και με συγχωρείς. Πες μου κάτι, λύσε μου την απορία. Δεν θα κρυφτούμε. Δηλαδή τη μισή ώρα είμαι εγώ το αρσενικό και τη μισή είναι... Λοιπόν, κάτσε με κύριε Παπαγιώτα, το κάθεσαι. Δέξε με κουσταριά τώρα. Μαγκή.